Όλοι περίμεναν μια χωρίς αύριο μονομαχία μεταξύ Λάντσια και Τοιότα στην Ελλάδα, αφού σε αυτό το μοτίβο είχαν εξελιχθεί οι πρώτοι αγώνες του 1992. Όμως, οι νέες Celica Turbo, 4-wheel drive, ήταν απρόσμενα έξω από τα νερά τους στο 31ο Ράλι Ακρόπολης. Η ανάρτησή τους δεν είχε ρυθμιστεί κατάλληλα για τα σκληρά ελληνικά χώματα και οι τρεις Τοιότα εγκαταλείπουν από έξω. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι οι Άλεν και Σβάρτς βγαίνουν από το δρόμο ακριβώς την ίδια στροφή της ειδικής διαδρομής Γαρδίκη. Από την αρχή του αγώνα, ο Didier Auriol βρίσκεται σε άλλο αγώνα και οδηγεί προς την νίκη την υπερεξελιγμένη Δελτόνα με τα χρώματα της Μαρτίνη. Εντυπωσιακά κινούνται και τα Ford Sierra, που έχουν πραγματοποιήσει τεράστια βήματα προόδου σε σχέση με το 1991. Ο Μίκη Μπιαζόν κρατά για δύο ημέρες τη δεύτερη θέση για να υποχωρήσει κατά μία στο τέλος εμπρός στην ανωτερότητα της δεύτερης Λάντσια του Κάμπουνεν. Ενώ ο Ντελεκούρ γράφει χρόνους, αλλά δεν αποφεύγει και τα λάθη που τον ρίχνουν στην πέμπτη θέση. Ποιος τερματίζει τέταρτος? Μα ο πρωταθλητής Βρετανίας, Colin McRae, με το εξελιγμένο και συναγωνίσιμο πλέον Subaru Legacy. Ο νεαρός Βρετανός αποκαλύπτει το ταλέντο του την τελευταία ημέρα, οδηγώντας σε απίθανες τροχές και γωνίες το ιαπωνικό σεντάν. Στην ελληνική κατάταξη, οι Τζίνγκερ Στεφανής αφήνουν την Δελτόνα για μια τετρακίνητη Σέλικα, αλλά κερδίζουν με άνεση. Αντίθετα, οι Στρατισίνο Τόνια Παυλή δεν καταφέρουν να επαναλάβουν τον περσινό θρίαβο του Group N και αρκούνται στην 11η θέση της Γενικής και στην 3η της κατηγορίας τους. Το 1992, σε παγκόσμιο επίπεδο, ανήκει ολοκληρωτικά στον Didier Auriol. Ο Γάλλος κερδίζει 6 αγώνες σε μια χρονιά, πραγματοποιώντας απίθανο ρεκόρ, αλλά δεν καταφέρει να κερδίσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα των οδηγών, που πηγαίνει ανέλπιστα στα χέρια του Carlos Sainz και πάλι. Έτσι η Λάντσια, στην τελευταία επίσημη παρουσία της στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ράλι, εξασφαλίζει μόνο τον 6ο κατά σειρά τίτλο της στους κατασκευαστές και αποχωρεί πανηγυρικά.